Έχω ένα κακό νέο και ένα καλό. Το κακό νέο είναι ότι έχουμε κρίση. Η οποία μας έχει ακουμπήσει και εμάς. Μας έχει ακουμπήσει. Την αντιμετωπίζουμε. Το καλό νέο είναι ότι ενώ όλοι οι προορισμοί εξωτερικού από την Ελλάδα έχουν μείωση, η Κύπρος έχει ευτυχώς έστω και 10% αύξηση. Το ότι έχουμε αύξηση είναι νίκη για μας. Ακόμα και να μην είχαμε αύξηση, θα ήταν νίκη από τις συνθήκες που επικρατούν. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί χωρίς εσάς και χωρίς τη συμβολή σας δεν θα πηγαίναμε καλά. Και ότι θα μας έχετε μαζί σας και του χρόνου να αγωνιστούμε στο 2012, το οποίο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φωνάξω τώρα την κυρία Μιλωνά, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και μας έχει κάνει την δύναμη μαζί μας. Θα σας πει μια καλησπέρα και δύο λόγια. Και να ακολουθήσει μετά η παρουσίαση από την κυρία Ζαχαρή. Κυρία Μιλωνά. Μόνο. Γιατί ο κόσμος θα έχει πεινάσει. Λοιπόν, να πω ότι η ελληνική αγορά είναι μια πολύ σημαντική αγορά για μας. Η τρίτη πιο μεγάλη. Γι' αυτό κάθε χρόνο βρισκόμαστε και στην τουριστική έκθεση της Φιλοξένεια. Σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, βρίσκομαι εδώ για να μάθω νέα για την αγορά, να συναντήσω τους συνεργάτες μας και να επιβεβαιώσω τη στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για να έχουμε τα καλά αποτελέσματα που είχαμε και φέτος, παρόλο που υπάρχει κρίση. Είχαμε το εξής παράξενο, μία αύξηση της τάξης του 10% από την Ελλάδα. Ευελπιστούμε ότι θα διατηρήσουμε τους ίδιους αριθμούς και θα έχουμε ακόμα μία μικρή αύξηση για το επόμενο έτος. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα καθυστερήσω άλλο. Θα αφήσω τώρα χρόνο στην Ελένη να κάνει την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που είστε εδώ μαζί μας και θα επιβεβαιώσω ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού θεωρεί την Ελλάδα μια μεγάλη και σημαντική αγορά και θα βρίσκεται δίπλα στους συνεργάτες, νέους και παλιούς, για να στηρίξει την αγορά με κάθε τρόπο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, αλλά. Ποιο. Μάλιστα, κύριε Ανέλη. Ό,τι δείτε. Όχι. Γιατί πρέπει να έχω το λάθος μπροστά. Κύπρος. Μία μικρή χώρα με μακρόχρονη ιστορία και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Δυστυχώς, από τον Ιούλιο του 1974, ένα μέρος της πολιτιστικής της κληρονομιάς βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Ένα μεγάλο νησί. Το τρίτο σε μέγεθος στη Μεσόγειο θάλασσα. Τεράστια στρατηγική σημασία. Το σταυροδρόμιο των τριών Ιππείρων ενώνει Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Φημισμένη στην αρχαιότητα για το χαλκό τη, η Κύπρος έδωσε στο μέταλλο αυτό τη λατινική του ονομασία, Κούπρου. Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα τη Κύπρου. Ένα πολυσύχναστο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο. Βρίσκεται στο κέντρο τη Κύπρου και είναι η μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα στον κόσμο. Θα σας μιλήσω για τα αναπτυξιακά έργα της Κύπρου. Έχει γίνει ήδη και λειτουργεί το νέο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Έχει γίνει ανακατασκευή του αεροδρομίου της Πάφου, η Μαρίνα Λεμεσού και η Μαρία Αγίας Νάπας. Η Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι γνωστή σαν Λούμα. Θα ξεκινήσει το 2013. Η δυναμική της θα ανέρχεται σε 600 σκάφη με προλογισμό κόστους 200 εκατομμύρια ευρώ. 4 υφιστάμενα γήπεδα του γκολφ στην περιοχή του Σπάφου. Έχουν δοθεί επιπλέον 9 άδειες για όλη την επικράτεια. Η Μαρίνα Λεμεσού, προϋπολογισμός 350 εκατομμύρια ευρώ, δυναμική 1.100 σκάφη. Έχουν ήδη αρχίσει εργασίες κατασκευής του χερσαίου χώρου. Η Μαρίνα θα υποδεχθεί τα πρώτα σκάφη περί τα τέλη του 2012 και το έργο θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2014. Είναι ένα έργο ορόσημο, το οποίο θα τοποθετήσει την Κύπρο στο ναυτικό χάρτη της σκαφών αναψυχής. Βρίσκεται σε αρμονία με το ιστορικό κέντρο της πόλης, της περιοχής Κάστρου και του παλιού λιμανιού. Γκολφ. Το γκολφ στην Κύπρο. Συγκριτικό μας πλεονέκτημα, οι ιδανικές καιρικές συνθήκες. 4 γήπεδα γκολφ μέχρι στιγμής, όλα στην περιοχή της Πάφου. Aphrodite Hills, Ελέα Γκολφ, Minthis Hills, Secret Valley. Στόχος μας. Η μετατροπή της Κύπρου σε νησί του γκολφ. Το πλαίσιο ανάπτυξης του γκολφ στην Κύπρο
είναι η ταυτόχρονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Με ελάχιστο ευαδό κάθε νέο γηπέδο τα 525 δεκάρια. Ελάχιστο μήκος διαδρομής παιχνιδιού 5.500 μέτρα και τουλάχιστον 18 οπών. Ανεπηρέαστα γήπεδα από μη συμβατές εγκαταστάσεις. Στόχος μας να αυξηθεί ο ρυθμός στο γηπέδο σε 15. Πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Δίνουμε σημαντικό κίνητρο στους επενδυτές, έναν πολύ μεγάλο συντελεστή τουριστικής ανάπτυξης. Απότερο στόχος μας, η προσέλκυση του ποιοτικού τουρισμού. Θα σας μιλήσω για τα συνέδρια και για τα ταξίδια κινήτρων. Είναι γνωστή η υψηλού επίπεδου συνεδριακή και ξενοδοχειακή υποδομή. Έχει άριστες εγκαταστάσεις και υψηλού επίπεδου τεχνολογία. Υπάρχει πληθώρα ποιοτικών ξενοδοχείων με υψηλά επίπεδα υπηρεσιών. Υπάρχουν 350 συνεδριακοί χώροι με χωρητικότητα 28.800 θέσεων και πρόβλεψη δημιουργίας νέου σύγχρονου συνεδριακού κέντρου στο Λεμεσό, 2.000 θέσεων. Μέσα σε όλα αυτά θα εξυπηρετηθούν από τους δύο σύγχρονους αερολιμένες της Πάφου και της Λάρνακας. Οι υπηρεσίες είναι υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες συνεδρίων με προηγμένο οπτικοακουστικό εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων, αίθουσες συνεδριάσεων και ιδιαίτερων διαβουλεύσεων με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και διευκολύνσεις για ταυτόχρονη μετάφραση. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό, το υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας και εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Όλο αυτό συμπληρώνεται με το άρτη εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Δεν ονομάστηκε τυχαία η Κύπρος νήσος των Αγίων, είναι ο πρώτος τόπος που διαδόθηκε ο χριστιανισμός. Το 45 μετά Χριστόν, οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας ήρθαν στο νησί για να διαδώσουν τον χριστιανισμό. Ο Άγιος Λάζαρος χειροτονήθηκε ο πρώτος επίσκοπος της Κύπρου. Υπάρχουν βυζαντινές εκκλησίες διάσπαρτες στο νησί με σπάνιες εικόνες και δεσπέσιες τοιχογραφίες. 10 βυζαντινές εκκλησίες της οροσειράς του Τροόδους συγκαταλέγονται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ο τόπος που βρίσκονται διάχυτα τα ελληνοχριστιανικά ήθη, έθιμα και γιορτές. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα τμήμα της αγοράς με τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον. Τα επίπεδα στον τομέα της υγείας είναι πάρα πολύ ψηλά, ειδικά στον τομέα της ογκολογίας και μεταμοσχεύσεως των νεφρών. Αριστεία, βέβαια, υπάρχουν στην πλαστική χειρουργική και στην οδοντοιατρική. Στο νησί υπάρχουν έμπειροι και ικανοί γιατροί εκπαιδευμένοι στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν μοντέρνα ιατρικά κέντρα με εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Με ένα από τα καλύτερα κλίματα στον κόσμο. Έναν ιδανικό τόπο για υγιεινή ζωή. Με εξαιρετικές ιατρικές εγκαταστάσεις. Και όλα αυτή η υψηλή ποιότητα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Αφού σας μίλησα για την ογκολογία και για τα νεφρά, λέω να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί αυτό χρειαζόμαστε, και να πάμε λίγο στα σπά της Κύπρου, να ανακαλύψετε τα μυστικά της Αφροδίτης για αιώνια υγεία και νιώτη, σε βραβευμένες παγκοσμίου κλάσης εγκαταστάσεις και κέντρα ευεξίας. Δοκιμάστε κάποια από τα ολοκληρωμένα πακέτα που σχεδιάστηκαν για να σας κάνουν να καταπολεμήσετε το άγχος, να χαλαρώσετε και να αναζωογονηθείτε συμπεριλαμβάνοντας. Από τοξινοτικά φύγια. Τύλιγμα με λάσπη, αρωματοθεραπεία, θαλασσοθεραπεία, θεραπεία με ζεστές πέτρες, μασάζ, σιάτσου, ρεφλεξολογία, φυσικές θεραπείες και όλα αυτά είναι μόνο λίγα. Αφαιθείτε στις απολαύσεις αυτών των οάσεων ηρεμίας. Και αισθανθείτε μοναδικά με τα πακέτα χαλάρωσης και αναζωγόνησης χάρη στις διάφορες θεραπείες. Δείτε το σαν προορισμό τριημέρου ή Σαββατοκύριακου. Χαλαρώστε και συνδυάστε ένα ταξίδι χαλαρωτικό με το μήνα του μέλητος. Αυτή τη φορά θα σας μιλήσω πρώτη φορά για τη φύση της Κύπρου, δεν το έχουμε ξανακάνει. Αισθανθείτε τον δροσερό καιρό μέσα στη φύση του Τροόδους. Ακολουθήστε και γευτείτε τις διαδρομές του κρασιού στη Λεμεσό και στην Πάφο. Εξερευνήστε την αρχαιοζώνησο του Ακάμα, κάνοντας τζιπ σαφάρι. Το ψάρεμα με καλάμιστα φράγματα της Κύπρου είναι ένα πολύ δημοφιλές χόμπι. Το νησί της Αφροδίτης, η ποδηλασία στο Τρόοδος, είναι εμπειρία αγάπης. Το δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών είναι μοναδικής ομορφιάς και έχει σημαντικό βαθμό ευκολίας. Η Κύπρος βρίσκεται στη διαδρομή των αποδυνητικών πουλιών από την Ευρώπη και την Ασία προς την Αφρική. Ειδικά την Άνοιξη, ο αριθμός των αποδυνητικών πουλιών είναι ατελείωτος. Ο αγροτουρισμός αποτελεί βασική πηγή αναζωογόνησης της Υπαίδρου. Αφορά αυτούς
προτιμάνε τη γοητεία της ηρεμίας της υπαίθρου σε κάποιο παραδοσιακό σπίτι, σε ένα χωριό. Όλα, ενώ διαθέτουν και στην εσωτερική διακόσμησή τους παραδοσιακά στοιχεία, έχουν όλες τις ανέσεις. Και όλα έχουν άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Η υποστήριξη του αγροτουρισμού αποτελεί ένα κρίσιμο μέρος του στρατηγικού σχεδίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμά του για τον αγροτουρισμό ενθαρρύνει τη μετατροπή των παραδοσιακών σπιτιών σε γραφικά και υψηλής ποιότητας καταλήμματα για τουριστική χρήση. Μέχρι στιγμής, 682 κρεβάτια προσφέρονται σε 86 παραδοσιακά σπίτια και 37 χωριά. Υπάρχει κεντρικό σύστημα κρατήσεων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για online κρατήσεις. www.agrotourism.com.cy. Ενδεικτικά παραδείγματα και παραδοσιακά χωριά που προσφέρουν αγροτουρισμό είναι η Κακοπετριά, το Όμωτος, ο Πεδουλάς και το Βουνί. Τα μονοπάτια της φύσης είναι τα ευρωπαϊκά μονοπάτια τα οποία χαράσσονται με την υπόδειξη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ορειβατών, στο οποίο και ο Κύπρος είναι μέλος, και απαρτίζουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο. Το ευρωπαϊκό Ε4 αρχίζει από το Γιβραλτάρ, περνά από την Ισπανία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ελλάδα και καταλήγει στην Κρήτη. Και επεκτείνεται στην Κύπρο από δυτικά προς τα ανατολικά του νησιού και είναι μήκους 539 χιλιόμετρων. Υπάρχουν 72 μονοπάτια μελέτης της φύσης. Οι διαδρομές οδηγούν τους περιπατητές μέσα σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς με σημαντικό οικολογικό, ιστορικό, πολιτιστικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Και όλα αυτά κάτω από πολύ ασφαλές συνθήκες. Για να σας μείνει η Κύπρος αλυσμόνητη. Ο χειμώνας απέχει από το καλοκαίρι μισή ώρα. Απολαύστε. Παραλίες όλο το χρόνο. Ποδηλασία, πεζοπορία στη φύση, τσιπ σαφάρι, πέζαμε γαϊδάρου, μην ξεχάσετε να πάρετε και το δίπλωμά σας. Υπασία, γκολφ, σκι θαλάσσιο ή χειμερινό, water sport, καταδύσεις, σπα. Μπορείτε να επισκεφτείτε μουσεία, θεματικά και εθνικά πάρκα. Υπάρχουν εκδρομές θρησκευτικού, αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Γνωριμία με την κυπριακή κουζίνα και το αρχαιότερο κρασί με ονομασία προέλευσης, την κουμανταρία. Γνωριμία με τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού. Λούντσα, χαλούμι, σεφταλιά, φλαούνες, κολοκοτές. Καλά τα λέω, κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστώ. Δεν έχω το γνωρίσει. Έντονη νυχτερινή ζωή και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στον τόπο που ο Σεφέρης έχει μνήσει τις φυσικές της ομορφιές. Είναι διάχυτη παράδοση. Έχει 10.000 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού. Κρατά ζωντανές αρχαιολογικές και ιστορικές μνήμες. Στον τόπο που βρίσκονται σε αρμονία οι ανθρώπινες αξίες και ο σύγχρονος ρυθμός ζωής. Ο καιρός είναι ο καλύτερος σας σύμμαχος. Έχει πάνω από 330 μέρες ηλιοφάνειας. Έχει άρωμα Ελλάδας. Θα σας αγκαλιάσουν γνήσια και αυθεντικά. Δείτε μας. Σαν εσωτερικό προορισμό. Σαν ένα άλλο ελληνικό νησί. Πιστεύω ότι είναι μια εμπειρία που τη χρωστάμε όλοι στον εαυτό μας, γιατί πέρα από την τηρωστική της υφή, μια εκδρομή στην Κύπρο έχει καθαρά πολιτικό και προσκυνηματικό χαρακτήρα. Αποτελεί αναβάπτιση στο πλέον αυθεντικό και δοκιμαζόμενο κομμάτι του ελληνισμού. Κύπρος μας. Ένας ολόκληρος κόσμος σε ένα μόνο νησί. Σας ευχαριστώ. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή αν πεινάτε να πάμε πάνω να περάσουμε.